Πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο, στο βουλευτή, στο βουλευτή και φαντάζομαι υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη Αθήνας με την Ένωση Κεντρών, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πίκουλα, καλημέρα κύριε Δημητρίου. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Ναι, θα είμαι υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών και στην Αλφα Αθήνας. Ωραία. Εξακολουθώ να είμαι βουλευτής για την πρώτη βουλή. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το κλίμα γενικώς, το πολιτικό κλίμα παραπέμπει σε εθνικές κάλπες μετά το καλοκαίρι. Σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρουμε τώρα, πάντα οι αλλαγές σκηνικού και τα ατυχήματα είναι μέσα στην κατάσταση. Δεν μπορούμε να το προκαταβάλουμε αυτό, κύριε Πίκουλα. Λέω το κλίμα. Γιατί, ναι, το κλίμα μπορεί να λέει ότι πάμε το Μάιο για τετραπλή κάλπη. Το κλίμα θα μπορούσε να λέει ότι πηγαίνουμε και νωρίτερα από το Μάιο για να είναι διαχειρίσιμη η ΙΤΑ, εφόσον βλέπει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας ότι βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις. Οπότε σου λέει, γιατί να χάσω και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας ξεκινήσω για να μειώσω λίγο έτσι τη διαφορά. Αντίστοιχα, το κλίμα μπορεί να πει, ας υπάρξει μια. Αυτά είναι ενδεχόμενα. Εγώ λέω για το. Ναι. Οι λεγόμενοι ευρωεκλογές και τοπική αυτοδιοίκηση, και μετά θα έχω το χρόνο να γυρίσω το κλίμα μέχρι τον Οκτώβριο. Το θέμα είναι ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρει πότε θα κάνει εκλογές. Αυτό γιατί το λέτε? Γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμη, δεν ξέρει. Ο ίδιος πρέπει να το συζητήσει μετά. Πάντως σε όλους τους τόνους λέει ότι τον Οκτώβριο είναι οι εκλογές. Έχετε δει με την εμπειρία σας ως δημοσιογράφος κανένα πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα πάει μέχρι καλούς? Ναι. Κανένα. Εδώ τον Αύγουστο του 2015 ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος έλεγε ότι ελάτε, καλούσε τα κόμματα, ελάτε να υπογράψουμε το μνημόνιο για να αποφύγουμε και τις εκλογές. Ναι. Και με το που υπογράφουν το μνημόνιο όλα τα κόμματα, προχείρησε εκλογές. Εντάξει, του είχε φύγει το μισό κόμμα όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη. Και τώρα του έχει φύγει η πλειοψηφία. Άρα παρόλα αυτά υπάρχουν πρόθυμοι. Ναι. Πάντως υπάρχουν. Και άμα θέλει, μπορεί να το τραβήξει και μέχρι το τέλος. Μπορεί και να έχει και άμεσα εκλογές. Πάντως πέραν από Τσίπρα, Μητσοτάκη και κόμματα, καλό είναι σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή να πάμε σε μια τουλάχιστον εκλογική κανονικότητα. Δεν ξέρω για την υπόλοιπη κανονικότητα. Μακάρι να πάμε και σε εκείνη. Αλλά δεν είναι ζημιογόνα για τη χώρα. Η ζημιογόνα είναι πάντως, κύριε Γεωργιάδη, κάθε δύο χρόνια να έχουμε εκλογές. Ζημιογόνα είναι όμως και να προχωράμε σε εθνικές μειοδοσίες όπως αυτή των Σκοπίων. Και να μην ρωτάμε κανέναν και μονομερώς, επειδή αποφασίσαμε και διατάξαμε, να πηγαίνουμε και να υπογράφουμε μια συμφωνία στις πρέσπες, στην οποία σύσσωμη η αντιπολίτευση διαφωνεί, αλλά και το 80% του ελληνικού λαού. Ζημιογόνο είναι αυτό και είναι κατά του εθνικού συμφέροντός μας. Άρα, αυτό έχετε δίκιο. Να ξεκινήσει η κουλτούρα του διαλόγου και της συνεννόησης. Υπάρχει σε αυτή τη χώρα τέτοια κουλτούρα, τουλάχιστον με βάση το διπολισμό που ζούμε τόσα χρόνια? Γιατί εγώ δεν βλέπω συνεννόηση σε βασικά πράγματα, όχι μόνο τώρα. Και επί Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που ήταν ο διπολισμός και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αλλάξει, πιστεύετε, γιατί εγώ, ξέρεις, να μην ζητάμε πράγματα τα οποία είναι ουτοπικά και να τα έχουμε ως μότο, αλλά χωρίς συνεννόηση. Ωραίο πράγμα η συνεννόηση. Δεν μπορεί η Δανία και η Ολλανδία να αποτελούν πρότυπο και μοντέλο κυβερνητικό μοντέλο πρότυπο, και να μην μπορούμε εμείς που από εδώ ξεκίνησε η δημοκρατία, από την αρχαιότητα κιόλας, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και να υπάρχει συνεννόηση και να κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι. Πού αποδίδεται στο γεγονός ότι υπάρχει ασυνεννοησία και ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, τέλος πάντων, στην Ελλάδα, ενώ υπάρχει σε άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ νεότερες από την Ελλάδα και που δεν έχουν τέλος πάντων και που δεν αποτελούν την μήτρα της δημοκρατίας? Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, αλλά εδώ δυστυχώς υπάρχει ο λεγόμενος εγωισμός, η φιλοδοξία ότι εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα, η αγάπη για την εξουσία παραπάνω από την αγάπη για τη χώρα. Και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Και εδώ έρχεται η Ένωση Κεντρών όσο το κόμμα που θα αποτελέσει την εγγύηση ως έκτο κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή, γιατί ξέρετε ότι όταν υπάρχουν μόνο 5 κόμματα αυτή τη στιγμή που ονειρεύεται ο κύριος Μητσοτάκης,
Τα 5-7 κόμματα τα θέλει μόνο και μόνο για να τον οδηγήσει για την αυτοδυναμία και σε μονοκομματική κυβέρνηση. Η εγγύηση και το φρένο σε αυτές τις ορέξεις του εκάστοτε πρωθυπουργού που θέλουν μόνοι τους να κυβερνάνε χωρίς να ρωτάνε κανέναν και να τα περνάνε όλα μονομερώς, είναι η Ένωση Κεντρών. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε ο κόσμος να έρθει να μας εμπιστευτεί, να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε και να αποτελέσουμε την εγγύηση και το φρένο σε όλα αυτά τα κόμματα που θέλουν να μην κάτσονται στο τραπέζι της συνεννόησης, να μην συνομιλούν με, με την αντιπολίτευση, με τα υπόλοιπα κόμματα και να βάζουν την προσωπική του φιλοδοξία και τον εγωισμό για την κυβέρνηση πάνω από τη χώρα. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τη χώρα πάνω από όλα αυτά. Φρένο ο πολίτης πρέπει να έχει το λόγο. Φρένο στην αυτοδυναμία, αλλά ναι στην υποόρου συνεργασία, έτσι, δηλαδή... ισχύει για όλους όμως, έτσι. Δεν ισχύει ούτε για τον κύριο Μητσοτάκη ούτε για τον κύριο Τσίπρα. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία να αποτελείται ή δυνατόν και από 200 και γιατί όχι και παραπάνω βουλευτές. Ναι. Όπου βασισμένοι στην απλή αναλογική, γι' αυτό τον λόγο είμαστε και υπέρ της απλής αναλογικής, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εθνική κυβέρνηση η οποία θα εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο εξόδου της χώρας από οποιαδήποτε κρίση. Διότι το πολιτικό κόστος για τις τομές τις οποίες δεν αγγίζει κανένα κόμμα, αν μοιραστούν, όπως παράδειγμα ο εξορθολογισμός του δημοσίου, αν επιμεριστεί σε όλα τα κόμματα, δεν θα υπάρξει πολιτικό κόστος. Ναι. Γιατί κανένας δεν αγγίζει το δημόσιο, γιατί φοβάται μη χάσει τις ψήφους. Οπότε σου λέει, αν πάω να εξορθολογήσω το δημόσιο, αν μπορεί να υπάρξει και κάποια απομάκρυνση δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι είναι αργόμυστοι και βρίσκονται στα σπίτια τους, και τους βρίσκει, τους αξιολογεί και δεν κρίνονται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να εργάζονται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτό συμβαίνει και στην ιδιωτική οικονομία και όπως υπάρχουν παραγωγικότατοι δημόσιοι υπαλλήλοι. Υπάρχει κάποιο... συγγνώμη. Συνεπέστατοι στα καθήκοντά τους. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει κάποια... κάποιοι σπίτια τους, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαφωνεί με αυτό το οποίο λέτε, επί της ουσίας. Δηλαδή... προφανώς υπάρχουν. Και η Νέα Δημοκρατία έχει γεμίσει τους φέτια το δημόσιο και το Πασόκ παλαιότερα. Και τώρα η μετεξέλιξη αυτών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε βλέπουμε ότι... βλέπουμε και πάλι διορισμούς στο δημόσιο. Αξιολόγηση δεν έχει γίνει. Στην Ελλάδα... απογραφή είχε γίνει... βεβαίως, έχει γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Όχι, πιστεύετε, λέω, ότι στην Ελλάδα του σήμερα μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός αξιολόγησης που να είναι αποδεκτός από όλους και να μην υπάρχουν απόνερα και αντιδράσεις και χαμός. Ωραία, άμα πάμε με την... γιατί ξέρεις, η αξιολόγηση στην Ελλάδα, το λέω, το λέω επειδή και εσείς εδώ ζείτε. Αυτό, καταλαβαίνω ακριβώς ναι. αυτό που μου λέτε. Να μου πεις και εκείνη και το ΑΣΕΠ, που ήταν διαχρονικά... ένα μέρος είναι το ΑΣΕΠ. Μπράβο, που διαχρονικά υπήρξε μια αποδοχή από όλους. Όχι διαχρονικά και έχει λειτουργήσει το ΑΣΕΠ. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει το ΑΣΕΠ. Δεν λειτουργεί και το γνωρίζετε ότι δεν λειτουργεί παντού. Δυστυχώς, κύριε Πίκουλα, αν είμαστε έρμεα των απειλών κάποιων συνδικαλιστών για να μην χάσουν τα προνόμια τους και να ευνοήσουν τους ανθρώπους, τους αργόμιστους και τις παθογένειες του δημοσίου, τότε δεν προχωράμε μπροστά. Δεν μπορούμε να είμαστε υπό την απειλή κάποιων που θέλουν να βολεύονται και κάποιοι άλλοι να είναι άνεργοι. Τώρα, έτσι που σας ακούω λίγο, κύριε Γεωργιάδη, σε σχέση με τα θέματα του δημοσίου, έχετε μία συγκλίνουσα, θα έλεγα, οπτική σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη? Δεν το λέω για κακό. Ο κ. Μητσοτάκης όμως δεν θέλει να κάνει κάτι, γιατί αν να σας υπενθυμίσω, κυρία Δημητρούλη, ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με απολύσεις στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να λέει δεν θα επωληθεί κανένας δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Διότι πάντως μιλάει και αυτός για εξορθολογισμό του δημοσίου και τομέα και αξιολόγηση. Ναι, είναι πολύ εύκολο να πεις εξορθολογισμό του δημοσίου, αλλά εξορθολογισμό του δημοσίου χωρίς σμίκρυνση και χωρίς συρρήγνωση του κρατισμού δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να εξορθολογήσεις ένα φορέα. Καλά, εσείς μιλήσατε για τους αργόμιστους. Δεν είναι και καλά συρρήγνωση αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχουν. Γιατί, δηλαδή, ο αργόμιστος δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Βέβαια, ναι, αλλά, ναι, βέβαια, σαφώς ναι, και αλλά τον λέω επιβαρύνει. Η συρρήγνωση είναι σοβαρή μεταρρύθμιση, ας πούμε, και δραστική. Ένα μέρος είναι και αργόμιστοι. Θα τους αξιολογήσουμε, θα τους αξιοποιήσουμε. Και αν δεν μπορούν να απορροφηθούν και να αξιοποιηθούν, να μείνουν σπίτι τους. Εφόσον κάθονται που κάθονται σπίτι. Πολύ σαφές. Γιατί ο φορολογούμενος πολίτης να τους πληρώνει και να έχουμε κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο δημόσιο τομέα, παράγουν και στις πλάτες αυτών κάποιοι να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του ευσυνείδητου δημοσίου υπαλλήλου
και να κάθονται σπίτι τους επειδή είναι ρουσφέτη κάποιου πολιτικού. Όμορφα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι παράγουν έργο. Σαφές. Σαφές και απολύτως λογικό. Είναι ξεκάθαρο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Καλή εβδομάδα.